Μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις και τα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού Ένα Channel στα πλαίσια του μαθήματος μελέτης περιβάλλοντος με θέματα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τηλεόραση. Στην ξενάγηση που έγινε, οι μαθητές είδαν τις εγκαταστάσεις καθώς και τον κύκλο των εργασιών που συντελούνται για την πραγματοποίηση του τηλεοπτικού προγράμματος. Μείναν εντυπωσιασμένοι και από τις εγκαταστάσεις αλλά και για την οργάνωση του σταθμού, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν πώς γίνεται ένα δελτίο ειδήσεων αλλά και η δημιουργία και προβολή ενός τηλεοπτικού σποτ. Βλέπετε πολλά εκεί πέρα οι κάμερες, από εδώ επιλέγει τα κάμερα. Από εδώ αυτός που είναι επιλέγει ποιο θέλει να βάλει. Έχει τόσα πολλά κουμπιά να πατήσει κάποιος που δουλεύει σε αυτό το χώρο που πολλές φορές μπερδεύεται. Γι' αυτό και όλα έχει και βοηθό. Ο ένας ως συνήθως έχει το νου του στον ήχο. Μετά από 11 ώρες και 17 λεπτά πρέπει να είναι σίγουρα εδώ κάποιος, μου έχει πάει στο 0 για να βάλει τις ειδήσεις παραδείγματος χάρη που θα τις πει ο κύριος Νίκος του Ταραπατζής μέσα. Για τα περισσότερα παιδιά η επίσκεψη στον τηλεοπτικό σταθμό αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ενώ μάλιστα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για όλα όσα είδαν και έμαθαν. Εδώ είναι το τμήμα το οποίο προηγουμένως κάποιο παιδί με ρώτησε αυτά που κουνιούνται και που... Μπράβο. Εδώ ο Κωνσταντίνος ο Τετράδης είναι αυτός που δημιουργεί τα γραφικά. Είναι αυτός που κάνει τα σήματα των εκπομπών, αυτό που μου είπατε προηγουμένως. Μπράβο, τα σήματα καταλληλότητας. Είναι ένα βίντεο. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, θα παίξει αυτό το βίντεο. Αυτό όλο το έκανε ο Κωνσταντίνος. Όλο. Δημιούργησε κάτι από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα.